την ανάγκη παρέμβασης των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα το οποίο προέκυψε στην Παιδόπολη Αγριάς, όπου εξεγέρθηκαν 15 περίπου ανήλικοι μετανάστες από την Αίγυπτο, επεσήμανε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Βόλου Μιχάλης Μιτζικός, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τις εγκαταστάσεις της Παιδόπολης και ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους για τα προβλήματα του Κέντρου Φιλοξενίας Ανήλικων Μεταναστών. Έλαβα μια πρώτη ενημέρωση από τους αρμοδίους υπαλλήλους της εδώ υπηρεσίας. Ήθελα να δω ο ίδιος τι ακριβώς συνέβη, ώστε να έχουμε μια ιδία άποψη. Δεν έχω λάβει ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο υπάλληλο της Δημοτικής Αρχής ή της Περιφέρειας, αλλά είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, διότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε παρόμοιες περισσότερες περιπτώσεις στο μέλλον. Είναι μείζον θέμα, γιατί έχουμε και, και την γειτνίαση με τις δομές της ΕΛΠΑ που είναι ακριβώς από πίσω μας. Οπότε πρέπει να συντονιστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Πρέπει να δούμε ακριβώς αν εδώ ο χώρος είναι ο κατάλληλος χώρος φιλοξενίας για ετούντες άσυλο, ανήλικων παιδιών ασύλου, και πρέπει να δούμε με την ΕΛΕΠΑΠ τι μπορούν η καλύτερη δυνατή λύση. Αλλά ούτως ή άλλως θεωρώ υποχρέωσή μου να λάβουμε μία ενημέρωση, γιατί είναι πρωτόγνωρο το γεγονός να υπάρχουν τέτοιου είδους φθορές σε δημοτική, κρατική, σε κρατική περιουσία.